Κυρίες και κύριοι, 20 μέρες τώρα, χιλιάδες λαού και νεολαίας βρίσκονται στους δρόμους. Πλημμυρίζουν τις πλατείες σε όλη τη χώρα και φωνάζουν «Το έγκλημα στα τέμπη δεν θα ξεχαστεί». Ναι, ήταν έγκλημα και όχι θυσία, όπως τόλμησε να πει ο Πρωθυπουργός, προσβάλλοντας και προκαλώντας όχι μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και έναν ολόκληρο λαό που απαιτεί να αποδοθούν οι ευθύνες στους πραγματικούς ενόχους. Όσο για τη βολική αντιπαράθεση που έχετε στήσει ανάμεσά σας, νυν και τέος κυβερνώντες, δεν πρόκειται να σας απαλλάξει από τις ευθύνες σας. Γιατί στο προδιαγεγραμμένο αυτό έγκλημα οδήγησε τελικά η πολιτική της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων, που η κυβέρνησή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, συνέχισε, παίρνοντας τη σκητάλη από τις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και ερχόσαστε τώρα να εφαρμόσετε την ίδια πολιτική και στο νερό, με αυτό το νομοσχέδιο που φέρνετε, που οδηγεί στην παραπέρα εμπορευματοποίησή του. Τι να πει κανείς, δεν έχετε ούτε ιερό, ούτε όσιο. Ή μάλλον έχετε. Ιερό και όσιο για σας είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κέρδη των ομίλων σε βάρος των λαϊκών, των κοινωνικών αναγκών. Τα ίδια που κάνετε τώρα με το νερό, κάνατε πριν στους σιδηροδρόμους και φτάσαμε σήμερα να μετράμε νεκρούς στις ματωμένες ράγες των κερδών. Τα ίδια κάνατε και στην ενέργεια και φτάσαμε στην ενεργειακή φτώχεια, στα κομμένα ρολόγια για λαϊκά νοικοκυριά, ενώ τα καρτέλ των ενεργειακών επιχειρήσεων μετρούν τεράστια κέρδη. Και στο κάδρο των εγκληματικών ευθυνών βρίσκεστε όλοι σας, γιατί όλοι σας ο ένας μετά τον άλλο προσθέτατε και ένα κομμάτι σε αυτό το παζλ της απελευθέρωσης, της εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων, της ενέργειας, του νερού. Τι ακριβώς κάνατε σήμερα εσείς της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το νομοσχέδιο που χωρίς καμιά ουσιαστική συζήτηση επισπεύσατε την ψήφισή του και μάλιστα λίγες μέρες πριν τις εκλογές που θα γινότανε ή στις εκλογές που αμέσως μετά έρχονται. Βέβαια, με ποιους να συζητήσετε και τι, αφού όλοι, και αναφερόμαστε στους εργαζόμενους εδώ, από την πρώτη στιγμή έχουν ζητήσει την απόσυρσή του και σήμερα διαδηλώνουν έξω από τη Βουλή. Νομίζατε πως δεν θα σας πάρει μάλλον κανείς χαμπάρι. Τι κάνετε λοιπόν, μετατρέπετε τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων, προκειμένου να επιταχύνετε την παραχώρηση της κερδοφόρας διαχείρισης του νερού και των αστικών αποβλήτων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτοί οι σχεδιασμοί δεν επιδρούν μόνο στο νερό, αλλά και σε άλλα ζητήματα, γιατί βάζετε μέσα και τα αστικά απόβλητα. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τους βιολογικούς καθαρισμούς που έπρεπε να είχαν γίνει, όταν εν έτη 2023 υπάρχουν ολόκληρες περιοχές και εντός της Αττικής, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική είναι έτσι, με ανύπαρκτα δίκτυα αποχέτευσης και με τους κατοίκους να ζουν εδώ και δεκαετίες με τα βοθρολήματα. Τι θα γίνει τώρα, με τι όρους θα κατασκευαστούν, με ποιες τεχνικές προδιαγραφές, με τι κόστος για τα λαϊκά νοικοκυριά όταν προχωράτε και στον τομέα αυτό την πολιτική της εμπορευματοποίησης. Άλλη μια ρυθμιστική αρχή βρέθηκε λοιπόν μπροστά μας. Αυτή η ρυθμιστική αρχή της ενέργειας, στην οποία τώρα εντάσσεται και το νερό και τα απορρίμματα. Γιατί μπορεί η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΘ να λειτουργούν και τώρα με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, όπως άλλωστε όλες οι ανώνυμες εταιρείες να είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο, όμως με την ένταξή τους τώρα σε ρυθμιστική αρχή, ενισχύεται το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της υπάρχουσας ιδιωτικοποίησης του νερού. Στην κυριολεξία ο λαός μας θα πει το νερό νεράκι. Στην ουσία προσαρμόζεται το πλαίσιο λειτουργίας της εγχώριας αγοράς στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη ρύθμιση της υδατικής πολιτικής με βάση τα αντίστοιχα πρότυπα για την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, η οποία είδαμε τελικά που έχει οδηγήσει το λαό. Γιατί σας έπιασε τέτοια πρεμούρα? Τρέχετε να προλάβετε, γιατί στο ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπεται η χρηματοδότηση επιχειρηματικών ομίλων για τα αντίστοιχα έργα υποδομής. Χώρια που είναι ένα από τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Όπως και με τα μνημόνια, έτσι και τώρα με το υπερμνημόνιο, γιατί τέτοιο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, κάθε εκταμίευση προϋποθέτει αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Και όλες αυτές τις μέρες οι εργαζόμενοι δηλώνουν την κατακραυγή τους για το νομοσχέδιό σας αυτό, ακριβώς γιατί ξέρουν ότι η παραπέρα εμπορευματοποίηση, η ιδιωτικοποίηση του νερού θα έχει δραματικές συνέπειες για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Όχι μόνο γιατί θα χρυσοπληρώσουν την αύξηση της τιμής του νερού, αλλά και γιατί η ποιότητα του νερού, οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον θα βρίσκονται σταθερά στη ζυγαριά κόστους-οφέλους, γιατί αυτό επιβάλλει η κερδοφορία του κεφαλαίου που θυσιάζει την υγεία και την ασφάλεια στο βωμό βέβαια του κέρδους του. Όλοι καταλαβαίνουν πως το δίκτυο του νερού στα χέρια των ομίλων αυτόματα θα σημαίνει και διακοπή νερού σε φτωχά νοικοκυριά με χρέη, όπως κάνουν σήμερα η ΕΙΔΑΠ-ΑΕ και η ΕΙΔΑΦ-ΑΕ. Να σας θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες στη χαμηλοσυνταξιούχο δημοσιογράφου εδώ στους ζωγράφου, που θέλουν να τις κάνουν έξωση από τη μοναδική της κατοικία που πληστηρίασαν, τις αφαίρεσαν το ρολόι του νερού, δηλαδή τις έκοψαν το νερό, αν και πλήρωνε το λογαριασμό, για να την εξαναγκάσουν να φύγει από το σπίτι της. Εικόνες από το μέλλον που θα γενικευτούν με το σημερινό αυτό τερατούργημα, με τους ιδιώτες ληστές που βάζεται να κάνουν κουμάντο. Όλα αυτά βέβαια, μην τρελαθούμε, δεν αποτελούν κάποια ελληνική πρωτοτυπία ή κάποια νεοφιλελεύθερη αιμονή της Νέας Δημοκρατίας, όπως κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ο ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Πρώτα απ' όλα γιατί η ίδια η πολιτική με παραλλαγές εφαρμόστηκε σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια να βρουν κερδοφόρα διέξοδο στους κλάδους που απελευθερώνονταν σταδιακά από την κρατική προστασία. Τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές, το νερό. Σε εσάς της Νέας Δημοκρατίας έλαχε σήμερα απλά να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, ακολουθώντας πιστά βέβαια την αντιλαϊκή διαδρομή που ακολούθησαν οι προηγούμενες από εσάς κυβερνήσεις τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ακολουθώντας πιστά βέβαια όλα αυτά τα χρόνια την ίδια στρατηγική, την ίδια πολιτική, με τις παραλλαγές σας, όλοι σας προχωρήσατε στην ευθυγράμμιση του νομοθετικού πλαισίου και στη χώρα μας με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που έχει στόχο την εμπορευματοποίηση του νερού, της χρήσης του, των υποδομών του, των εργασιών συντήρησής του. Τι συνέπειες θα έχει αυτή η παραπέρα τώρα ευθυγράμμιση? Εκτόξευση των τιμολογίων του νερού, δραστικό περιορισμό της διάθεσης του νερού στον αγροτικό τομέα, επιθετική προώθηση της εμπορευματικής λειτουργίας και της ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων ίδρευσης. Και πριν αρχίσετε ορισμένοι να λέτε ότι καμιά ιδιωτικοποίηση στο νερό δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, σας διαψεύδουν τα έργα και οι μέρες της διακυβέρνησής σας. Φτάνει να κοιτάξει κανείς τις προηγούμενες δύο δεκαετίες και θα βρει πολλά ράματα για τη γούνα σας. Από πού να το πιάσει κανείς? Από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1999, όπου ξεκινά ο διαχωρισμός των υποδομών ΕΙΔΑΠ παγίων που παρέμειναν στο κράτος και της διανομής που πέρασε στις ανώνυμες εταιρείες ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, οι οποίες εισήχθησαν στο χρηματιστήριο. Από ό,τι φαίνεται, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ντοκτορά στην πρακτική του διαχωρισμού. Το ίδιο έκανε και για τους σιδηροδρόμους. Διαχώρισε τα τρένα από τις ράγες. Ή να το πιάσει κανείς από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το 2016 μετέφερε την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στο υπερταμείο. Μάλιστα, την επόμενη χρονιά, το 2017, ο ΣΥΡΙΖΑ με την περιβόητη κοινή υπουργική απόφαση τιμολόγησης του νερού ουσιαστικά αποτύπωνε το νερό εμπόρευμα με άμεσους οικονομικούς όρους, καθώς υπολόγιζε την τιμή του νερού με βάση την κερδοφορία του επενδυμένου κεφαλαίου. Από μόνοι τους, οι οικονομικοί αυτοί όροι ομολογούν αυτή την πορεία εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης του νερού. Και αυτή την πορεία έρχεται τώρα να ενισχύσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το νομοσχέδιο που επιδεινώνει την ήδη άσχημη κατάσταση για το λαό. Και λίγα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια μεγάλη αγορά, η οποία περιλαμβάνει τόσο τις ανώνυμες εταιρείες ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, όσο και τις συνολικά 126 δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης, τις γνωστές ΔΕΙΑ, αλλά και τους πάνω από 450 γενικούς και τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Πεδίο δόξης λαμπρό για τη νέα ρυθμιστική αρχή, που θα έχει τον έλεγχο του νερού και των απορριμμάτων, ώστε να επιταχύνει την εμπορευματοποίηση του νερού, την υιοθέτηση κανόνων τιμολόγησης, να βαθύνει την εμπορευματική λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων και να προχωρήσουν οι άμεσες ιδιωτικοποίησεις. Το ΚΚΕ επιμένει ότι το νερό είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα. Γι' αυτό και οι δυνάμεις μας πρωταγωνιστούν σήμερα στους αγώνες ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού και της ιδιωτικοποίησης, για τη διασφάλιση φθηνού, ελεγμένου, ποιοτικού νερού για το λαό μας, για την άμεση υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής, αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού με κατάλληλα έργα για την εξασφάλιση της επάρκειάς του χωρίς χαράτσια στην αγροτική παραγωγή. Γι' αυτό δυναμώνουμε την πάλη για δραστική μείωση των τιμολογίων, για να μην υπάρξει καμιά διακοπή νερού στα λαϊκά νοικοκυριά, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με δικαιώματα, κατάργηση των αργολάβων. Ξέρουμε βέβαια πως η διαχείριση του νερού προς όφελος του λαού προϋποθέτει απαλλαγή από το σύστημα αυτό με τους νόμους της αγοράς και του καπιταλιστικού κέρδους. Νερό, μονάδες επεξεργασίας, δίκτυα, άρδευση, αποχέτευση να γίνουν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ενιαίος κρατικός φορέας νερού θα διαχειρίζεται το σύνολο των υδατικών πόρων, θα προχωρά στο σύνολο των αναγκαίων έργων υποδομής και θα συνεργάζεται με την κρατική βιομηχανία παραγωγής αναγκαίου υλικού με αποκλειστικό κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού μας για επαρκές, φθηνό, ασφαλές, ποιοτικό νερό. Αυτό είναι το πραγματικό, κατά την άποψή μας, περιεχόμενο του εξυγχρονισμού και στο νερό, γιατί τελικά εξυγχρονισμός είναι η ικανοποίηση όλων των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και όχι τα κέρδη των ομίλων που όλοι σας ανεξαίρετα υπηρετείτε. Για να μην μπούμε το νεράκι λοιπόν, χρειάζεται συνεχής αγώνας, ενωτικός όλων, εργατών, υπαλλήλων, αγροτών, επιστημόνων, επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων, νέων, συνταξιούχων, στους δρόμους όλης της Ελλάδας και κυρίως ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό μέσα στη Βουλή στις ερχόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ.